Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά τις 15ήμερες διακοπές των Χριστουγέννων, τα σχολεία άνοιξαν σήμερα, αλλά η επιστροφή στα θρανία ήταν μετεμποδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε απόψε το Υπουργείο Παιδείας, τα 75% των σχολείων της χώρας λειτουργήσαν κανονικά. Ο Υπουργός Παιδείας, Βασίλης Φετογιαννόπουλος, είπε ότι η πλειοψηφία των μαθητών και των καθηγητών σε όλη την Ελλάδα επέδειξε ωριμότητα. Η πλειοψηφία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών επιδεικνύει ωριμότητα και υπευθυνότητα και επιβάλλει σταδιακά την κανονική επαναλειτουργία των γυμνασίων και των λυκείων. Από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέχρι αυτήν την ώρα το Υπουργείο Παιδείας προκύπτει ότι τα σχολεία της επαρχίας λειτουργούν κανονικά σχεδόν στο σύνολό τους. Στα πολυοδομικά συγκροτήματα της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης περιορίζεται συνεχώς ο αριθμός των σχολείων που είναι κατηλημένα. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι σε όσα σχολεία εμφανίζεται ότι συνεχίζεται η κατάληψη, αυτό γίνεται σε αντίθεση με την θέληση της πλειοψηφίας των μαθητών, όπως προκύπτει από τα δελτία των απουσιών που έχουν συγκεντρωθεί. Υπάρχουν όμως και ορισμένα λύκεια και γυμνάσια της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, όπου οι γενικές συνελεύσεις των μαθητών αποφάσισαν σήμερα να παρατείνουν τις καταλήψεις δύο μέρες. Στην περίπτωση που οι καταλήψεις θα συνεχιστούν, οι συνέπειες για την πορεία του σχολικού έτους θα είναι απρόβλεπτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, που έχει διαφορετικές εκτιμήσεις για την προσέλευση των μαθητών και την πορεία των καταλήψεων, προειδοποίησε στην απογευματινή του συνεδρίαση ότι θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις που θα αρχίσουν με στάση εργασίας την Τετάρτη, αν ο Υπουργός επιμείνει να χρησιμοποιεί τους καθηγητές σαν κατασταλτικό μηχανισμό ενάντια στους αγώνες για την παιδεία. Μια αλλιώτικη όμως κατάληψη είχαμε για την Αμαλιάδα. Θα προχωρήσουμε σε επόμενη είδηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, και το εκτελεστικό γραφείο του κινήματος άσκησαν δρυμύτατη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το θέμα της παιδείας και προσωπικά στον Υπουργό Παιδείας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα καταθέσουν επίκαιρη επερώτηση για το θέμα της παιδείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων γονέων και μαθητών. Ζητάει επίσης να καταργηθούν τα προεδρικά διτάγματα και να αυξηθούν ουσιαστικά οι δαπάνες για την παιδεία. Αντιπροσωπεία του κινήματος με επικεφαλής τον υπεύθυνο του τομέα, Κώστα Σιμίτη, θα αρχίσει την Τετάρτη συναντήσεις με εκπαιδευτικούς φορείς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Βύρον Πολύδωρας, απαντώντας στην ανακοίνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτοί που σήμερα επικαλούνται το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ας θυμηθούν ότι οι ίδιοι πριν από μία πενταετία το θεσμοθέτησαν, ποτέ όμως δεν το συγκάλεσαν και ποτέ δεν εξέδωσαν τις κανονιστικές πράξεις για τη λειτουργία του. Αν πράγματι θέλουν, συνεχίζει ο κ. Πολύδωρας, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδείας, τότε να πάψουν να υποστηρίζουν τις καταλήψεις που έχουν απομείνει και να συμμετάσχουν στο διάλογο που έχει ήδη αρχίσει για τον εξυγχρονισμό της παιδείας και στον οποίο έχουν προσκληθεί. Κάποτε πρέπει να συνειδητοποιήσουν, καταλήγει η ανακοίνωση, ότι για το καλό της κοινωνίας και της πατρίδας μας δεν προσφέρονται όλα τα θέματα και κυρίως τα θέματα της παιδείας για κομματική εκμετάλλευση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα το αντιληφθεί κάποτε και το ΠΑΣΟΚ. Το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, με την οποία απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι παρενέσεις πρέπει να απευθυνθούν στην κυβέρνηση, στην την οποία και στον Υπουργό Παιδείας, που με την πολιτική τους οδήγησαν την παιδεία στην κρίση. Και επαναλαμβάνει ότι καμιά διέξοδος δεν είναι δυνατή αν δεν καταργηθούν οριστικά τα προεδρικά διατάγματα που, όπως αναφέρει, δημιούργησαν την κρίση αυτή. Να περάσουμε τώρα στις εξωτερικές ειδήσεις. Τρομακτικές διαστάσεις παίρνει η κρίση στον Περσικό κόλπο, 8 ημέρες πριν εκνέσει η προθεσμία του τελεσίγραφου που έστειλε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο Ιράκ να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Κουβέιτ, γιατί αλλιώς θα επέμβει η πολυεθνική δύναμη που σταθμεύει στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ τήρησαν αδιάλακτη στάση και απειλούν πόλεμο στον Περσικό κόλπο πριν ακόμα συναντηθούν στη Γενέβη την Τετάρτη οι υπουργοί τους των εξωτερικών. Αλλά και στη Σοβιετική Ένωση η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευγενή.
το Ιράκ ανακοίνωσε πως θα σκορπίσει το θάνατο σε κάθε γωνιά της γης. Έτσι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ρόιτερ από τη Βαγδάτη, η στάση των Ιρακινών ηγετών δεν αφήνει πολλές ελπίδες ότι θα βρεθεί ειρηνική λύση στην κρίση του Περσικού κόλπου. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία τήρησαν σήμερα σκληρή στάση. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, James Baker, που είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις στο Λονδίνο, δήλωσε πως δεν θα δοθεί άλλη παράταση στην προθεσμία του Συμβουλίου Ασφαλείας προς το Ιράκ. Αλλά ο Ιρακινός πρόεδρος, Σαντάμ Χουσέιν, κάλεσε το στρατό του για μεγάλες θυσίες. Πρόσθεσε ότι το Κουβέιτ δεν είναι διαπραγματεύσιμο και ότι η χώρα του έχει την ικανότητα να ανάψει φωτιές σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη, ώστε ο ΙΕ σκοπεύει να απομακρύνει από τη Μέση Ανατολή τις οικογένειες αξιωματούχων του που υπηρετούν σε διάφορες χώρες της περιοχής. Μέσα σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση που την προκαλούν οι εμπριστικές δηλώσεις στην Ουάσιγκτον και στη Βαγδάτη, συνεχίζονται οι ετοιμασίες στη Γενέβη για τη συνάντηση του κυρίου Μπέικερ με τον Ιρακινό Υπουργό των Εξωτερικών, Ταρίκ Αζίζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στον Περσικό κόλπο και άλλο ορατονοφόρο, το Σαραντόγκα, και δεκάδες πλοία συνοδείας. Ο Ισραηλινός στρατός άρχισε να διανέμει στον πληθυσμό 1 εκατομμύριο αντισφυξιογόνες μάσκες. Το ΝΑΤΟ προωθεί στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ 42 μαχητικά αεροπλάνα. Και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ανακοίνωσε ότι οι Παλαιστίνοι θα σταθούν στο πλευρό του Ιράκ στην περίπτωση που γίνει επίθεση εναντίον του. Στη Σαουδική Αραβία, γαλλικά πολεμικά αεροπλάνα συνεχίζουν τις πτήσεις κοντά στο κατεχόμενο Κουβέιτ. Αλλά καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες πολέμου στον Περσικό κόλπο, η Γαλλία αρχίζει και αλλάζει στάση. Πρότεινε σχέδιο ειρήνης που διαφέρει από τη σκληρή γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ειρήνη ακόμα και αν αποτύχουν οι συνομιλίες της Γενέβης. Πριν από λίγο μεταδόθηκε ότι 4 Ιρακινά ελικόπτερα προσγειώθηκαν στη Σαουδική Αραβία και ότι οι πιλότοι τους ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τζον Μέιτζορ, συναντήθηκε στη Σαουδική Αραβία με τον εξόριστο εμίρη του Κουβέιτ, Τζαμπάρ Αλ-Σαμπάχ, και ακολούθως κατηγόρησε το Ιράκ ότι έχει μετατρέψει το Κουβέιτ σε απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αργότερα, ο κύριος Μέιτζορ συναντήθηκε και με τον βασιλιά Φαχντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός όταν εκδήλωσε την άποψη πως σε περίπτωση πολέμου θα νικήσει η πολυεθνική δύναμη και ότι το Κουβέιτ θα επιστραφεί στους δικαιούχους του, δηλαδή στην οικογένεια Αλ-Σαμπάχ. Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή είναι η μεγάλη φυγή ξένων από διάφορα αεροδρόμια, αλλά και η απόφαση των περισσότερων αεροπορικών εταιριών να μην στείλουν τα αεροπλάνα τους σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Ήδη ανακοινώθηκε ότι την Ιορδανία θα την εξυπηρετεί από εδώ και πέρα μόνο η γερμανική Lufthansa. Είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση σκέπτονται τώρα να αναβάλουν την Αμερικανοσοβιετική διάσκεψη κορυφής που είχε προγραμματιστεί να γίνει στις αρχές του Φεβρουαρίου στη Μόσχα. Ακόμα οριστική απόφαση δεν έχει πάρθει, αλλά είναι φανερό πως αυτή τη στιγμή τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον τις απασχολούν το ενδεχόμενο του πολέμου στον Περσικό κόλπο και λιγότερο η υπογραφή συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα. Αλλά τη Σοβιετική Ένωση την απασχολεί σήμερα και η κατάσταση σε πολλές από τις δημοκρατίες της που στη Μόσχα χαρακτηρίστηκε έκρηθμη. Χιλιάδες αλεξιπτωτιστές διατάχθηκαν να εισβάλλουν σε 7 σοβιετικές δημοκρατίες που ζητούν ανεξαρτησία και αυτονομία. Στις δημοκρατίες της Βαλτικής δόθηκε προθεσμία ως τις 13 Ιανουαρίου να αποκαταστήσουν την τάξη στους στρατώνες, όπου δεν παρουσιάστηκαν το 75% όσων προσκλήθηκαν για κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη διαβαθιά ανησυχία τους για την απόφαση της Μόσχας να στείλει στρατό στη Λιθουανία, στη Λετωνία και στην Εστονία. Στην πολυεθνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, τη φρεγάτα Έλλη θα την αντικαταστήσει η φρεγάτα Λίμνος. Το Λίμνος θα αποπλέψει μεθαύριο από τον άσταθμο της Σαλαμίνας. Η προετοιμασία του πρωθυπουργικού ταξιδιού στα Τύρανα και η αντιμετώπιση του προβλήματος των φυγάδων εξετάστηκαν σήμερα σε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Νικόλαος Κλήτος, η Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ντόρα Μπακογιάννη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ιωάννης Βεριβάκης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Διαπιστώθηκε ότι η ροή των φυγάδων προς την Ελλάδα ελαττώνεται αισθητά. Από χθες το απόγευμα, στις 6 ως τις 6 σήμερα το πρωί, πέρασαν τα σύνορα μόνο 76 άτομα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βύρο Πολύδωρας, στη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι πρώτος στόχος της κυβέρνησης είναι να ανακοπεί το ρεύμα των φυγάδων προς την Ελλάδα και διευκρίνησε πως αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουν τα σύνορα, ούτε πως η χώρα μας δεν θα παράσχει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη σε αυτούς που έρχονται. Η επιστροφή των φυγάδων στη χώρα τους σχετίζεται, είπε ο κύριος Πολύδωρας, με τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού στην Αλβανία, που είναι, όπως πρόσθεσε, και η μόνη προϋπόθεση για ιδιωτικές ελληνικές επενδύσεις σε αυτή τη χώρα.
Η ελληνική αριστερά ανακοίνωσε ότι συμπαρίσταται στους φυγάδες και καλεί την κυβέρνηση να προωθήσει την ανάπτυξη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Επίσημη επίσκεψη άρχισε από σήμερα στην Αθήνα η Κατρίν Λαλουμιέρ, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η κυρία Λαλουμιέρ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Δικαιοσύνης Αθανάσιο Κανελόπλο και αύριο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Με βάση τις αντικειμενικές τιμές που ίσχυαν ως το τέλος του προηγούμενου χρόνου, θα υπολογιστεί φέτος η αξία των ακινήτων για το φόρο ακίνητης περιουσίας. Τη διευκρίνηση αυτή έκανε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και υπενθύμησε ότι το αφορολόγητο ποσό έχει αυξηθεί από 33 σε 55 εκατομμύρια δραχμές και για το ζευγάρι από 70 σε 110 εκατομμύρια δραχμές. Είναι προφανές, αναφέρει το Υπουργείο, ότι η φορολογική επιβάρηση από το φόρο ακίνητης περιουσίας είναι μικρή και θα θίξει μόνο περιορισμένο αριθμό μεγαλοειδευτητών. Η ΓΕΣΕ απέρριψε την πρόταση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών για τριετή σύμβαση με τους εργαζομένους. Η ΓΕΣΕ θεωρεί αναγκαία την τιμεριθμική αποκατάσταση των εισοδημάτων των εργαζομένων για να διασφαλίσει το βιωτικό επίπεδο των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, της Ελλάδας, με απόφασή της ζητάει να αρχίσουν αμέσως οι εργασίες για την κατασκευή του μετρό. Σε γραφό της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Προδαξίας και Δημοσίων Έργων κύριο Μάνο επισημαίνει ότι δεν πρέπει να χαθούν οι πόροι που θα διαθέσει για το έργο η ΟΚ. Επίσης αναφέρει ότι πρέπει το έργο να ανατεθεί στην μη οδότρια κοινοπραξία. Στη Ρουμανία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 200.000 μεταλλορύχους και αθακορύχους. Ο Πρωθυπουργός Πέτρο Ορμάν είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Και στη Βουλγαρία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα η απαγόρευση πώλησης καυσίμων στα ιδιωτικά και στα κρατικά αυτοκίνητα. Τώρα, από την έλλειψη των καυσίμων, υπάρχει κίνδυνος να σταματήσει η παροχή θέρμανσης στα σπίτια δεκάδων πόλεων. Άλλες τώρα ειδήσεις. Στην Τουρκία, η αστυνομία συνέλαβε 180 ανθρακορύχους όταν επιχείρησαν να περάσουν οδόφραγμα που είχε στηθεί για να εμποδίσει την πορεία τους από το Ζονγκούλντακ στην Άγκυρα. Δύο διεθνείς ειδικάτα στις Βρυξέλλες κάλεσαν τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν τους ανθρακορύχους που συνέλαβαν. Στην Αϊτή απέτυχε το πραξικόπημα. Ο στρατιός εισέβαλε στο Προεδρικό Μέγαρο, συνέλαβε τον πραξικοπηματία Λαφοντάν και αποκατέστησε την τάξη. Φωνικές μάχες συνεχίζονται στη Σομαλία. Οι αντάρτες ισχυρίστηκαν ότι διέφυγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο πρόεδρος Σιαντ Μπαρέ, αλλά αυτός ο ισχυρισμός διαψεύτηκε. Πάντως αρκετοί από τους συγγενείς του πραγματικά εγκατέλειψαν τη Σομαλία. Στη Λιβερία η κατάσταση είναι τραγική. Το καθεστώς δεν μπορεί να προσφέρει στον πεινασμένο λαό κάποια ελπίδα. Πληροφορίες από τη Μονροβία αναφέρουν ότι οι πολίτες αλληλοστάζονται για ένα κομμάτι ψωμί. Η Σοβιετική Ένωση ζήτησε επίσημα συγγνώμη από την Νότια Κορέα για την κατάρριψη του νοτιοκορεατικού αεροπλάνου το 1983. Οι Σοβιετικοί πάντως ισχυρίστηκαν ότι δεν προσπάθησαν να συγκαλύψουν το γεγονός. Τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν σήμερα στη Μόσχα για πρώτη φορά, ύστερα από 70 χρόνια. Η θρησκεία στη Σοβιετική Ένωση είναι τώρα ελεύθερη και αυτό οφείλεται στον πρόεδρο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Αλέξιος κάλεσε το Σοβιετικό λαό να δείξει υπομονή στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα. Ο Ρώσος Πατριάρχης είπε επίσης ότι κτίζονται νέες εκκλησίες και μοναστήρια και ότι η Εκκλησία παίρνει τη θέση της και πάλι στη Σοβιετική κοινωνία. Τα θεοφάνεια στη Μόσχα γιορτάστηκαν επίσης με μεγάλη λαμπρότητα. Ιδιαίτερα ζητώ θα είναι και αύριο τον έχω στην Αθήνα. Σήμερα το διοξείδιο του αζότου ήταν 405 μικρογραμμάρια με όριο επιφυλακής στα 200 και το μονοξίδιο του άνθρακα 17,1 χιλιοστογραμμάρια με όριο επιφυλακής στα 15. Πεντάωρες στάσεις εργασίας θα αρχίσουν από αύριο ως την 5η οδηγή των λεωφορείων της ΕΑΣ. Οι στάσεις εργασίας θα γίνονται από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την εφαρμογή διατάξεων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 1990. Τα νέα τώρα για τον αυριανό καιρό τα ακούμε από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο. Η ασθενής άνεμη και η καλή θάλασσα θα είναι τα βασικά στοιχεία του καιρού και για το νέο 24ωρο, αλλά να σημειώσουμε πως θα έχουμε και πάλι ομίχλες, τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες.
Κατά άλλο καιρό θα είναι αίθριος και μόνο αργά το βράδυ προς την Τετάρτη θα συννεφιάσει στα δυτικά και τη νύχτα είναι πιθανό να έχουμε λίγες βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 0 μέχρι 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη παιδινή περιοδική Ελλάδα από 5 μέχρι 18 και στα νησιά από 10 μέχρι 18 βαθμούς. Γενικά οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μόνο στα νότια ανατολικά θα διατηρηθεί ένα βόρειο ρεύμα μέχρι το πολύ 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.